έντονη από κινήματα και από αγώνες οι οποίοι αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια κατά των μνημονίων. Από όλους τους χώρους, τους κοινωνικούς, είτε από καθηγητές, είτε από καθαρίστριες, είτε από πολιτισμό κλπ. Τελικά με τον κύριο Λαζόπουλο τι θα γίνει? Αυτό περιμένουμε εικόνα να το δούμε. Για πόσο θα περιμένετε ακόμα, κύριε Καφενταρή? Εντάξει, δύο θέσεις έχουν μείνει. Τι χρονικό περιθώριο δίνετε εσείς? Εντάξει, δεν είπα μέχρι εγώ σήμερα πολύ θα ολοκληρωθεί. Θα αρνηθεί ο κύριος. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή με ρωτήσατε κάτι. Το υποθέτω, το υποψιάζουμε. Μετά από το θόρυβο που δημιουργήθηκε. Ναι, εντάξει, επειδή με ρωτήσατε κάτι, θα σας πω ότι εμείς προχωράμε και πορευόμαστε με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου μας. Τώρα, ότι υπάρχει μία μειοψηφική άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό. Τώρα, αν δεν συζητιέται αυτή η άποψη δημοκρατικά μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, πού θα συζητηθεί? Στα κανάλια? Δεν νομίζω ότι συζητιέται στα κανάλια. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, για μας η δημοκρατία και είναι καφαντάρι το πρώτο. Και μέσα στη διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής σας κατηγορούν ότι ακριβώς επειδή δεν μπορείτε να αποκτήσετε μια κοινή γραμμή, έναν κοινό άξονα, αυτό το βαφτίζεται δημοκρατία. Και κάποιοι σας κατηγορούν και σας καταλογίζουν ότι περνάτε κρίση στρατηγική στην Κουμουνδούρου. Κρίση στρατηγική στην Κουμουνδούρου δεν περνάμε, γιατί είναι ζητήματα, όπως είπα πριν, λυμένα, ότι αυτή τη στιγμή η θέση επίσημη του κόμματός μας είναι ουσιαστικά κατάργηση των μνημονίων, αναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και πρώτα απ' όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που είναι το μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα εμείς μιλάμε για συστράτευση μαζί με το λαό, να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά και με την κυρία Μέρκελ και γενικά με την Τρόικα για μια σειρά ζητήματα. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και εντός ο πρόεδρός μας χθες και το είπε και στη Χαλκίδα, όταν υπάρξει πρόβλημα, εμείς για τα μεγάλα κορυφαία πολιτικά ζητήματα θα ζητήσουμε και τη γνώμη του ελληνικού λαού. Είναι από τις θέσεις μας ότι παλεύουμε μέσα στην Ευρωζώνη. Μάλιστα. Αυτό είναι κύριε Γιωργαντά, μία κουβέντα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε.